και τη Μαρία Βερδεβάνη, λήφτρια, ναι. Να μας κάνουν μια ξενάγηση στο χώρο, τον ωραίο χώρο που έχουν κάνει τις Αγγλικές και το αξιοποιήσανε. Αλέξανδρο, καλώς ήρθατε λοιπόν. Είμαστε στο παλιό σταθμό Αλική, ο οποίος στεγάζεται, αυτό το κτίριο είναι το 1916, κατασκευασμένο από τους Γάλλους. Εξυπηρετούσε τη γραμμή Αθήνα Πλατή, μέχρι και το 2000 περίπου που σταμάτησε να ηλεκτροδοτείται. Μετά υπολειτουργούσε λίγο γιατί εξυπηρετούσε τη γραμμή που ουσιαστικά εξυπηρετούσε την Αλική που φόρτωναν το αλάτι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί τόσο καιρό έχει που ήρθαμε εδώ, είναι να δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο αφενός σέβεται την ιστορία του χώρου και αφετέρου προσφέρει αυτή τη μοναδική διάσταση της ηρεμίας, η οποία σου δίνει όταν νιώθεις μέλος ενός συνεχούς χρονικού, το οποίο ξεκινάει 120 χρόνια περίπου πριν. Ακριβώς πίσω μας ήταν το σταθμαρχείο, το παλιό γραφείο του σταθμάρχη, και εδώ ήταν μια αποθήκη εμπορευμάτων. Αν θέλετε... Μετά από μισή ώρα τώρα αντικατέστησαν και χώρο. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος. Ουσιαστικά είναι η υποδοχή, το φουαγέ του ξενοδοχείου, ο οποίος θα έχει τραπεζάκια για καφέ. Όλα, ό,τι μπορούσαμε να διατηρήσουμε από τον παλιό σταθμό έχει διατηρηθεί. Τα χρώματα αυτά είναι αυτά που έχουν προσθεθεί κατά καιρούς στο σταθμό. Η Μαρία που είναι γλύπτρια έχει επιμεληθεί το υπόλοιπο διάκοσμο για να δέσει ακριβώς με τα προϋπάρχοντα στοιχεία. Το κορυφιάρι κρατήσαμε τον ίδιο από την παλιά στέγη. Το πλακόστρο κάτω τα πλακάκια είναι 7 κατασκευής του 1904, είναι έτσι με το πλακάκια μιας οικογένειας σεφαραδιτών Εβραίων από την Μάλτα, η οποία ήρθε στο Βόλο και ξεκίνησαν την πρώτη φουρνιά που βγάλανε το 1904, είναι αυτά εδώ. Και αυτά τα ξυλώσατε, τα πλύνατε και τα ξαναδοποιήσατε. Τα καθαρίσαμε, βγάλαμε το σοφά και τα ξανατοποθετήσαμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε αυτό το χαρακτήρα, ο οποίος νομίζω βγαίνει από την πρώτη στιγμή που έρχεσαι στον χώρο και νιώθεις ως μέρος αυτού του συνεχούς και είναι αυτή η οριστική προσέγγιση που έχουμε στον τουρισμό ή στην διαμονή, η οποία καταλήξα μετά από χρόνια διαλόγου με τη Μαρία ότι αυτό που σε χαλαρώνει να νιώθεις ότι είσαι απλά είσαι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας, τόσο χρονικά και πολιτιστικά όσο σε μια χώρα, όσο και σε αυτό που επιλέγεις να χαλαρώσεις. Αυτό σε κεντρίζει. Πώς ξεκινήσατε όλο αυτό, να βλέπουμε και τους χώρους που μας συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η υποδοχή του καταλήμματος. Ξεκινήσαμε σαν ιδέα, ήρθε από τα χρόνια που ήμασταν στο εξωτερικό. Οργανώσαμε ένα συνέδριο στη Γερμανία και κάποιοι φίλοι που ήταν να μιλήσουν στο συνέδριο, έγινε ένα μπέρδεμα στο ξενοδοχείο και τελικά τους φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας. Τους άρεσε πολύ η διαμονή και λέει μήπως το κάνετε πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί ήμασταν Άγγλοι, οπότε η ελληνική φιλοξενία τους φάνηκε. Ήταν εύκολο να τους πει σημαντικό. Οπότε δεν είναι απαραίτητα εγγύηση ότι είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε, απλά τους άρεσε τους Άγγλους. Όχι, γιατί όχι, είστε πάρα πολύ φιλικοί, ηρεμοί και αυτό βγαίνει και από το χώρο και σε εσάς. Να είστε καλά. Και βλέπω έχετε διατηρήσει όλο το στυλ, το παλιό, αυτό το οποίο κλειδεύεται από την πρώτη εικόνα που βλέπετε. Πραγματικά. Είναι αυτός ο σεβασμός σε αυτό που βρήκαμε. Είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς αυτό. Έχουν περάσει διάφοροι, είναι το 1916, συγγνώμη, κατασκευή το κτίριο. Οπότε έχει πάρα πολλά να δώσει και δεν θέλαμε να το αλλάξουμε. Απλά εκεί είχαμε μια διαφορετική ιδέα εμείς 100 χρόνια αργότερα. Θέλαμε να το ενσωματώσουμε σε αυτό που θέλαμε, να το κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό σκοπό χρήσης αυτές. Η Μαρία γνωρίζουμε ότι είναι γλύπτρια και από διάφορα έργα που έχει κάνει και εσείς είστε... Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, διδάσκω φιλοσοφία. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το περισσότερο καιρό, πρόσφατα στο τμήμα Φλόρινα, στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ονομάζεται πλέον. Αλλά εδώ το ζητούμενο είναι να έρθει κάποιος και να αναβιώσει αυτό που θα βίωνε ενδεχομένως και 70-80 χρόνια πριν. Να μην υπάρχει καμιά ασυνέχεια χρονική σε αυτό που θα βιώσει ως επισκέπτης. Και αυτό προσπαθήσαμε να το διατηρήσουμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων. Δηλαδή οτιδήποτε μαγειρεύεται εδώ είναι στο ξυλόφωνο, ο οποίος προϋπήρχε. Και να μαγειρεύει η γιαγιά στο φούρνο και μια Κυριακή να πούμε να το φάμε.
το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που ακούσαμε δηλαδή ήταν ότι νιώθουμε σαν να πήγαμε Κυριακή στη γιαγιά και μας έβγαλε γιορτινό φαγητό να φάμε. Εμείς το δεχτήκαμε αυτό με το καφέ που μας έφερε, να επιλέξουμε τον ελληνικό που είναι και παράδοση και τα πεντανόμενα. Εμείς είναι και μόνοι, πολύ. Βέβαια έχετε και όλα τα άλλα. Έχουμε καφέ να κάνουμε. Και το εστιατόριο λειτουργεί και έχει και μεζέ για τσίπουρο και για όλα τα υπόλοιπα ποτά. Και το βράδυ σαν μπάρκο να λειτουργήσει μέχρι κάποια στιγμή. Ωστόσο αυτό είναι, που θέλουμε να δώσουμε είναι αυτό το μεσημεριανό, το κυριακάτικο, το γιορτινό τραπέζι που πάει κάποιος, την γιαγιά του που έχει καιρό να τη δει και την αγαπάει και ότι προσπαθεί να την δώσει τον κάτω για αυτό να τους φιλοξενήσει. Είναι πολύ πιο granny house. Ναι. Πάμε να το